Μυστικό όπλο. Τι ξέρουμε για το νεότερο ρωσικό πύραυλο KE-32 στην Ουκρανία? Πριν την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, οι πύραυλοι κρούζ KE-32 χρησιμοποιούνταν σε ασκήσεις και σε δοκιμές. Τώρα λύνουν τα χέρια των Ρώσων εναντίον Ουκρανικών στόχων. Στις αρχές του Νοεμβρίου λοιπόν έγιναν γνωστές πληροφορίες που μιλούσαν για ρωσικούς βομβαρδισμούς Ουκρανικών στόχων με τους πυράβλους κρούς KE-32, τους οποίους το ΝΑΤΟ αποκαλεί δολοφόνους αεροπλανοφόρων. Η ιστορία ανάπτυξης του πυράβλου MKB ουράνιο τόξο KE-32 έχει τις ρίζες της στο σοβιετικό παρελθόν. Με απλά λόγια όμως και χωρίς πολλές λεπτομέρειες, ο KE-32 αποτελεί μια βαθιά εξυγχρονισμένη εκδοχή του αντιπλοϊκού πυράβλου κρούζ KE-22 Μπουράγια, που σημαίνει καταιγίδα, ο οποίος επίσημα υιοθετήθηκε πίσω στο 1971 στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου. Την δεκαετία του 70, οι πύραυλοι KE-22 θεωρούνταν ένα από τα πιο ισχυρά μη πυρηνικά μέσα αποτροπής, αλλά παρά τα πολλά τους πλεονεκτήματα, είχαν και αρκετά μειονεκτήματα. Η καταιγίδα χαρακτηρίζονταν από χαμηλή ακρίβεια όταν χρησιμοποιούσε ισχυρά εκρητικές κεφαλές. Επιπρόσθετα, οι πύραυλοι που σχεδιάζονταν για πυρηνικές κεφαλές ήταν ευάλωτοι σε εχθρικά μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Ο συνδυασμός ισχύος, υψηλής ταχύτητας πτήσης και χαμηλής ακρίβειας ανάγκασε τους Σοβιετικούς να χρησιμοποιούν περισσότερους πυράβλους για να πετύχουν σίγουρο χτύπημα. Ενώ δύο πύραυλοι έφταναν, αυτοί χρησιμοποιούσαν μέχρι και πέντε. Ο KE-22 είχε πολλές προοπτικές για εξυγχρονισμό. Η άτρακτος και το σχήμα του πυράβλου δεν άλλαξε σημαντικά, αλλά τα εσωτερικά ηλεκτρονικά αντικαταστάθηκαν με νέα. Τα κύρια καθήκοντα που ανατέθηκαν στους υπεύθυνους ανάπτυξης αυτού του όπλου ήταν να εξοπλίσουν τον πύραυλο με έναν ισχυρότερο κινητήρα, να τον κάνουν ακριβέστερο και να το προστατεύσουν από τις επιδράσεις ηλεκτρονικών όπλων. Τα πρώτα βήματα προς την δημιουργία του KE-32 έγιναν τη δεκαετία του 80. Ωστόσο, λόγω οικονομικών δυσκολιών, το πρόγραμμα πάγωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο το 2016 οι νέοι πύραυλοι κρούζ μπήκαν σε λειτουργία με τις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, προγραμματίζονταν και ο εξυγχρονισμός των βομβαρδιστικών TAVU-22M3 στο πρότυπο TAVU-22M3M. Πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν γιατί ο πύραυλος αυτός αποκαλείται ο δολοφόνος των αεροπλανοφόρων, από τη στιγμή που το όπλο χρησιμοποιείται εναντίον στόχων ξηράς. Σύμφωνα με τον Ρώσο στρατιωτικό ειδικό Αλεξέι Λεόνκοβ, οι στόχοι ξηράς είναι ένας ακόμη ευκολότερος τύπου στόχου για αυτόν τον πύραυλο συγκριτικά με αεροπλανοφόρα. Ο KE-32 είναι ένας πύραυλος κρούζ αέρος επιφάνειας. Πρέπει να δρά εναντίον πλοία. Αυτό είναι δύσκολο, μιας και τα πλοία είναι μικρές επιφάνειες που πρέπει να χτυπηθούν με ακρίβεια για να καταστραφούν. Έτσι, ο πύραυλος χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης, το οποίο αποτελεί και τον λόγο που το πρόγραμμα είναι απόρριτο. Το σύστημα αυτό ανοιχνεύει στόχους στη θάλασσα. Η καταστροφή στόχων ξηράς είναι μια επιπλέον λειτουργία, την οποία τώρα χρησιμοποιούν οι ρωσικές εναέριες δυνάμεις. Όταν εκτοξεύεται από τη Μαύρη Θάλασσα ή από τον ρωσικό εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση έως και 1000 χιλιόμετρων. Επιπλέον, ταξιδεύουν με ταχύτητα 1,6 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο και πετούν σε μέγιστο υψόμετρο 40 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.